Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο γιατί θα φτιάξουμε μια τάρτα με μανιτάρια. Για να σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη, θα χρησιμοποιήσω έτοιμο φύλλο ζύμης κουρού. Οπότε συνολικά για να τη φτιάξετε πριν τη βάλετε μέσα στο φούρνο, θα σας πάρει το πολύ 20 λεπτάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τα μανιτάρια μας. Χρειαζόμαστε αρκετά μανιτάρια, δεν θα κάνετε οικονομία. Τα μεγάλα μανιτάρια θα τα κόψουμε στα 4, τα μικρά στη μέση. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Κόψτε τα μανιτάρια, μην τα κόψετε λεπτές φέτες, γιατί όταν θα φάτε στο τέλος αυτή την τάρτα θα καταλάβετε ότι επειδή κόβουμε τα μανιτάρια τόσο μεγάλα κομμάτια, ουσιαστικά μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε πραγματικό κρέας μέσα στη μανιταρόπιτά μας. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε καθόλου κρέας, μπορείτε να βάλετε λίγο καπνιστό τυράκι ή λίγη καπνιστή πάπρικα. Επειδή έχουμε αρκετά μανιτάρια, θα τα μαγειρέψουμε σε δόσεις. Λίγο λαδάκι στο τηγάνι. Και αυτά τα μανιτάρια θα τα χωρίσω στα 3. Το βλέπετε? 3 δόσεις, σιγά σιγά, δυνατή φωτιά και θα τα σουτάρω. Λίγο θυμαράκι. Μην το παρακάνετε με το λαδάκι. Όσο λάδι βάζουμε, τόσο λάδι απορροφούν τα μανιτάρια, γιατί είναι σαν σφουγγάρι όπως σας είπα. Το ίδιο πράγμα που γίνεται με το νερό γίνεται και με το λάδι. Αλάτι και πιπέρι. Θα τα σουτάρω καλά και μόλις τα σουτάρω καλά, δεν ανακατεύω συνεχώς, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει, θα τα βγάλω και θα τα αφήσω σε ένα σουρωτή. Πρώτη δόση είναι έτοιμη. Πάμε να την αδειάσουμε. Οχ! Τα μανιταράκια μου είναι έτοιμα. Τα βγάζω και αυτά. Αλλά το τηγάνι πάλι πίσω στη φωτιά. Έχω πάρει καπνιστό ζαμπόν όπως σας είπα εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε μπέικον, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Κόβω έτσι ωραία κομμάτια το ζαμπόν. Είναι σχετικά καθαρό άλυπο, το βλέπετε. Τέλεια. Και θα προσθέσω 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και θα αρχίσω να σοτάρω το ζαμπόν για να βγάλει την καπνιστή του γεύση. Καθώς σοτάρω το ζαμπόν, έχω 2 πράσα, θα τα ψιλοκόψω. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα και το πράσο. Οχ! Θυμαράκι. Πιπέρι. Και αλάτι και θα δώσουμε τώρα 4-5 λεπτάκια στο τηγάνι να καραμελώσουν τα πράσα μαζί με το ζαμπόν. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία έχει καραμελώσει το πράσο μαζί με το ζαμπόν. Η γεύση αυτή εδώ είναι μοναδική. Με το τηγάνι έχουμε τελειώσει. Θα αδειάσω όλο το πράσο μαζί με το μπέικον σε ένα μπολάκι. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη ζύμη μας. Πρέπει να αφήσουμε πρώτα απ' όλα αυτά να κρυώσουν. Δεν πρέπει να βάλουμε ζεστή τη γέμιση μέσα στη ζύμη. Χρησιμοποιώ ζύμη κουρού, χρυσή ζύμη. Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 2 φύλλα τριφτή ζύμη κουρού, φτιαγμένα με αγνά υλικά όπως βούτυρο, αυγά και γάλα. Η γεύση των φύλλων απογειώνει τη συνταγή μας. Θα ανοίξω τη συσκευασία. Λοιπόν, 2 φύλλα. 1. 2. Και θα ρίξω λίγο λαδάκι στην ταρτιέρα μου. Όχι πως θα κολλήσει η ζύμη κουρού, είναι σχεδόν αδύνατο να κολλήσει. Απλά το βάζουμε έτσι για ασφάλεια. Βέβαια και η δικιά μου η φόρμα είναι αντικολλητική. Λοιπόν, ρίχνω το ένα φύλλο μέσα και η ζωή μας είναι εύκολη. Δεν μας πειράζει καθόλου άμα σε αυτό το σημείο, σε κάποια σημεία, το σκίσουμε το φύλλο, ότι κάνουμε μία τάρτα και κάνουμε μία ρουστίκ τάρτα και εύκολη. Άμα έχει σκισίματα η τάρτα, θα φαίνεται και πιο ωραία και πιο σεξι. Οπότε, επίτηδες σκίστε σε κάποια σημεία για να γίνει πιο ωραία. Λοιπόν, ρίχνουμε και το άλλο το φύλλο σταύρωτα από πάνω. Και φροντίζουμε να κάνουμε μία ωραία φωλίτσα. Τώρα, ήρθε η ώρα του προψησίματος. Πρέπει να ψήσουμε πρώτα με βάρος, να κρατήσουμε λίγο την τάρτα, τη φόρμα της και συνέχεια να βάλουμε τη γέμιση και να ξαναψήσουμε. Θα πάρω μία μεμβράνη και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκανα πριν με το ζυμάρι μου, θα κάνω και τη μεμβράνη. Θα κάνω ένα σταυρό, έτσι, ωραίο, εδώ. Και εδώ.
Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι θα κάνει αυτός ο τύπος, θα βάλει τη μεμβράνη μέσα στο φούρνο, ναι, μπαίνει κανονικά. Επειδή θα ψήσουμε στους 160 βαθμούς, η μεμβράνη δεν καίγεται. Σε περίπτωση που ψήσουμε παραπάνω από 160, η μεμβράνη καίγεται. Λοιπόν, cooking weights, το βάρος ψησίματος. Ρίχνουμε μέσα φασόλια, ρεβίθια, ρύζι, ό,τι μας βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Τυλίγουμε. Αφήνουμε λίγο στο πλάι για να μην μπει προς τα μέσα. Κοιτάξτε εδώ, αγκαλιάστε λίγο το γύσο. 160 βαθμούς, ο φούρνος μου προθερμασμένος. Ρίχνω μέσα και ψήνω για 20 λεπτά. Στη συνέχεια, θα βγάλω, θα γεμίσω και θα ξαναψήσω. Λοιπόν, τα 20 λεπτάκια έχουν περάσει και θα βγάλω την τάρτα με το φούρνο. Κοιτάξτε πόσο εύκολο που ήταν. Πιστέψτε με ότι αυτή η διαδικασία που μόλις κάναμε, σε περίπτωση που κάνουμε κανονικό ζυμάρι, θα μας έπαιρνε τουλάχιστον 2 ώρες για να την κάνουμε. Έτσι απλά με τη μεμβράνη, γι' αυτό την αγαπάω, βγάζω το βάρος, το αφήνω στην άκρη και το χρησιμοποιώ για την επόμενη τάρτα που θα φτιάξω. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα το πράσο μαζί με το ζαμπόν, που έχουμε ετοιμάσει και είναι έτσι ωραίο και σεξι. Απλώνουμε να πάει παντού και κοιτάξτε εδώ χρώματα. Στη συνέχεια ρίχνω τα μανιταράκια μου. Ωχ, και κοιτάξτε εδώ πόσα μανιτάρια έχουμε βάλει. Θέλουμε αρκετά μανιτάρια. Αυτό όλο κάπως πρέπει να το δέσουμε. Ο καλύτερος συνδετικός κρίκος για όλα τα υλικά μέσα σε μία τάρτα είναι κρέμα γάλακτος με αυγά. Κρέμα γάλακτος. Τα αυγουλάκια μου. Θα βάλω λίγο κονιάκ ή μπραντί, ό,τι σας αρέσει, και ανακατεύουμε. Φυσικά, πιπεράκι. Φυσικά, αλατάκι. Θυμαράκι. Με το τίποτα θα φτιάξουμε το πιο υπέροχο ορεκτικό. Όπως είναι όλο το μείγμα, το ρίχνω μέσα στην τάρτα. Λοιπόν, πάλι στους 160 φούρνος, δεν τον έχουμε αλλάξει και ψήνουμε περίπου για 40 λεπτάκια. Σε 40 λεπτάκια θα βγάλω την τάρτα από το φούρνο, θα την αφήσω να κρυώσει καλά, γιατί καμία τάρτα δεν κόβεται ζεστή, πρέπει να κρυώσει, και μόλις κρυώσει θα κόψω ένα κομμάτι για να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Πιστέψτε με, θα είναι τόσο ωραίο το θέαμα που θα δείτε, δεν θα το πιστεύετε, θα είναι τόσο τραγανό το φύλλο, τόσο ζουμερή η γέμιση, τόσο αρωματική, που θα τρέξετε κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Η τάρτα μου έχει κρυώσει. Και επειδή έχετε συνηθίσει μια ζωή να τρώτε αυτές τις τσουρούτικες τάρτες, που είναι τόσο λεπτές, κοιτάξτε το πράγμα. Δεν υπάρχει Παναγία μου. Κοιτάξτε πόσο τέλεια έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι τάρτα που τρως μερίδα γιατί χαίρεσαι. Αυτή είναι τάρτα που είναι τόσο γευστική που δεν θα βάλω τίποτα συνοδευτικό. Θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο έτσι για να το κάνω λίγο πιο σεξι. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Το φύλλο είναι τραγανό. Η γέμιση είναι ζουμερότατη. Και πιστέψτε με, από γεύση δεν υπάρχει. Έχουμε βάλει μέσα το πράσο, έχουμε βάλει μέσα το καπνιστό, το ζαμπόν. Έχουμε βάλει τα μανιτάρια. Φανταστικό. Θα βάλω ένα κομματάκι εδώ πέρα. Θέλω να σας δείξω μέσα το πώς είναι. Κοιτάξτε εδώ. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή εδώ την τάρτα? Δεν ξέρω αν μπορείτε να αντισταθείτε εσείς, αλλά εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ με τίποτα. Θα κόψω λίγο για να φάω. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Η τάρτα, η ζύμη κουρού έχει κάνει τη δουλειά της, έχει κρατήσει όλη τη γέμιση μέσα. Γιατί φανταστείτε πόσο πολύ γέμιση έχουμε βάλει. Άμα δεν το πετυχαίναμε το ζυμάρι μας γύρω-γύρω, στο τέλος όλη η γέμιση θα είχε βγει απ' έξω. Ενώ τώρα όλη η γέμιση αυτή έμεινε μέσα, έχει σφίξει και. Δεν υπάρχει. Σας υπόσχομαι ότι όποιος δοκιμάσει αυτή την τάρτα μία φορά, θα είναι η τάρτα που θα φτιάχνει για μια ζωή σε ένα επίσημο τραπέζι. Σε μια Κυριακή που θέλει κάτι να φτιάξει ιδιαίτερο στην οικογένεια, και επίσης όταν θέλει να φτιάξει κάτι εύκολο και γρήγορο για να πάρει μαζί του οπουδήποτε. Και σίγουρα για να εντυπωσιάσει τους πάντες. Είμαι σίγουρος πως έχετε τρέξει ήδη στο σούπερ μάρκετ να πάρετε τα υλικά. Αλλά πριν τρέξετε, κάντε subscribe στο κανάλι μας. Σωστά είμαι? Μπράβο. Θέλω από κάτω comments να γράψετε τι άλλο θέλετε να μαγειρέψω για εσάς. Θέλω να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας να φτιάξουν κι άλλοι αυτή την υπέροχη τάρτα. Αυτά. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά.